Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια άλλη παρουσίαση της Τρίτης. Ελπίζω να ακούγουμε καλά. Άμα μπορείτε, γράψτε μου εάν είναι όλα ok και να αρχίσουμε την παρουσίαση. Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό. Σήμερα δεν θα προσπαθήσω να κάνω όσο πιο σύντομη μπορεί να παρουσίασει, δηλαδή θα βγει περίπου στα 40 λεπτά. Θα πω κάτι καινούριο στο τέλος ίσως, το είχα βάλει και στα νέα στο chat. Όσοι το διάβασαν καλώς, θα το πω και άλλη μια φορά εδώ πέρα. Και ας ξεκινήσουμε με την παρουσίαση. Για όσους δεν με ξέρουν, αν υπάρχει κάποιος καινούργιος σημερινή παρουσίαση, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι επενδυτής Skyway και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Κάνω μια μικρή εισαγωγή για τους καινούργιους και θα πω μερικά πράγματα για την εταιρεία. Και η εισαγωγή μας ξεκινάει από το... που πριν 100 χρόνια περίπου, όταν ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε τον κόσμο τον κόσμο του μέλλοντος ουσιαστικά όπως ακριβώς τον φανταζόταν 200 χρόνια από την εποχή την οποία ζούσε, προέβλεψε ότι τα αιχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές. Και επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφόρων στη γη. Έκανε λάθος όμως με τη διαφορά 100 χρόνων. Και διότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας στους δρόμους, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Εδώ έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, όπου όπως βλέπετε είναι, το πρώτο είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και μετά ακολουθεί η έλλειψη ασφάλειας. Και το τρίτο και πιο σημαντικότερο και επίκαιρο ουσιαστικά είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, όπως γνωρίζετε, εισβάλλει ουσιαστικά στην φύση και καθώς η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, όπως ξέρετε, είναι επίμονος και ξεχνά σιγά-σιγά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παρόλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το τέταρτο μας πρόβλημα είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι συνδέοντας το αυτοκίνητο με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που επίσης μολύνουν το περιβάλλον με τις εκπομπές που κάνουν. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθεσία, την τοποθέτηση του δρόμου σε ποτάμια, λίμνες, λάκους, δάση και πάει λέγοντας, αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του δρόμου ανάποδα έγιναν το περασμένο αιώνα στη Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, τότε καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά. Το τελεφέρικ, το οποίο απεικονίζεται αριστερά, και τα εναέρια βαγόνια, τα οποία φαίνονται στη δεξιά φωτογραφία, δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται μόνο από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπονται σε τίποτα των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών.
Αυτή είναι η μεταφορά που προέλευσε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δεύτερο επίπεδο. Όπως βλέπετε και εδώ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε τη διαδρομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορείτε να διακρίνετε τις δέσμες από σειρματόσχηνα, τις χορδές, που έχει και εδώ πέρα, τα οποία εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων, λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστή τσουνάμι, σεισμούς, καθώς και άλλες φυσικές καταστροφές, ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής, η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτή τη φωτογραφία μπορείτε να δείτε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και εδώ την άκαμπτη. Ουσιαστικά δεν λύγει καθόλου. Ο εφεύρετης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Πώς μπορεί όμως η σιδηροτροχιά χορδής, η μεταφορά χορδής ουσιαστικά, να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου? Είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί πλέον τη σημερινή κοινωνία ουσιαστικά. Συγκεκριμένα όταν υπάρχει κάτι καινούριο και θέλουν να καταλάβουν, δηλαδή να υπάρχει μια πιο εύκολη μετακίνηση ανάμεσα σε πόλεις ή μέσα στην πόλη. Σαν μια καινούρια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμων είναι η ίδια η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις ανταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση, η οποία προηγουμένως ήταν αδύνατη. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου το ένα προβλέπεται για αστική χρήση και το άλλο για υπεραστική χρήση. Το πρώτο, το οποίο είναι για τις πόλεις, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και παίρνει μέχρι και 14 άτομα. Ενώ το άλλο, το οποίο βλέπετε για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Αυτό το διάγραμμα δείχνει ουσιαστικά την επικινδυνότητα των μέσων μεταφοράς, δηλαδή ποια οχήματα ή μέσα μεταφοράς τείνουν να έχουν περισσότερα ατυχήματα. Βλέπετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν τα δικές μεταφορές. Μετά είναι, ας πούμε, τα τραμ, το τελεφερίκ και τα μετρό. Και τέλος το Skyway, το οποίο έχει το μικρότερο ποσοστό. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάνες σε εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορτής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε συγκρίσεις κάποιες με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, όπου πάνω σε αυτές τις συγκρίσεις θα υπάρξουν διαγράμματα παρακάτω. Θα τα μελετήσουμε μαζί, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια, τα οποία αφορούν τα μέσα μεταφοράς. Και εδώ στο πρώτο διάγραμμα βλέπουμε τις κεφαλούχες δαπάνες. Όπου σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρεση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και συνεχίζει να διατηρεί την ίδια θέση στις λειτουργικές δαπάνες. Παρατηρείται όμως ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς όσον αφορά το προηγούμενο διάγραμμα. Βλέπετε όμως ότι το Skyway έχει το μικρότερο ποσοστό και στις δύο περιπτώσεις. Και εδώ τα ίδια, μόνο που έχουμε στην πρώτη θέση πλέον τις αδικές μεταφορές, την περιβαλλοντική μόλυνση. Φανταστείτε πόσα πολλά αυτοκίνητα κυκλοφορούν καθημερινά
και αυτά μολύνουν το περιβάλλον και ειδικά εδώ βλέπουμε στο διάγραμμα ότι αυτά έχουν, έχουν τη μεγαλύτερη μόλυνση, μολύνουν το περιβάλλον περισσότερο από τα άλλα μέσα μεταφοράς. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, όπου βλέπετε ότι το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, ακολουθούν τα όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε να αντιστρέφονται ουσιαστικά τα διαγράμματα, και το μεγαλύτερο ποσοστό το καταλαμβάνουν μάλλον τα οχήματα της Skyway, ως τα πιο ικανά μεταφορικά μέσα. Είναι ουσιαστικά ένα διάγραμμα το οποίο, σε αντίθεση με τα άλλα διαγράμματα, δείχνει τα συν και όχι τα μειονεκτήματα που είδαμε στα προηγούμενα διαγράμματα. Και εδώ, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν λάβουμε υπόψη μας τον χρόνο που χρειάζονται επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει η θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και εδώ βλέπουμε τις εκδοχές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Και εδώ μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά τα διπλώματα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ, στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η εταιρεία Unisquishing Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά, κυβερνητικά, αστικά και προστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατερίνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής και επιστοποίησης, καθώς και επίδειξης. Εκεί πέρα, κάθε χρόνο στα καφές, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους το έργο πάνω στο οποίο έχουν ήδη επενδύσει και να ενημερωθούν σχετικά με την εξέλιξη της εταιρείας. Το Σεπτέμβριο 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Και όσοι είναι πιο παλιοί, ίσως γνωρίζουν ότι είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα όπου θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό της στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να περιβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στο πολεμικό σχεδιασμό. Και τώρα πάμε στη δεύτερη παρουσίαση. Όπου θα πούμε μερικά πράγματα ουσιαστικά για την εξέλιξη της εταιρείας τα τελευταία 2 χρόνια, πού έχει φτάσει και τι έχει καταφέρει. Οπότε, το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατερίνα Πάρκ στην Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται ακόμα συζήτηση για το σε ποια χώρα θα χτιστεί η δοκιμαστική γραμμή άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα.
Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στα ελαφρύτερα όχημα, το Unilight. Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για βαριά οχήματα. Έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει δύο νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η συνολική ταχύτητα του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicorn έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το δεύτερο όχημα ονομάζεται Unibus και είναι για 25 επιβάτες. Το δεύτερο έργο, το οποίο, το δεύτερο έργο πάνω σε αυτό το μοντέλο προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και πιστοποίηση γραμμής φορτίου και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σηριακή παραγωγή και έκθεση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Σάρτζα. Δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, όπου σύμφωνα με τα λόγια του γεννήθηκε η εταιρεία έχει σχεδιάσει να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύονται ειδικοί. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει την διαδικασία επιστοποίησης. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μία διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρα από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν. Θυμηθείτε ότι το κοντόμ έχει 2 λειτουργίες στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της Unitsky Strain Technologies στην Σάρτζα, όπου το πρώτο είναι ότι το κοντόμ είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίες μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και δεύτερον, το Εκοντόμ είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει την πράσινη τεχνολογία και την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών λάβουμε την υψηλότητα του Σέιχ Σουλτάν Μπιν, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων κυβερνήτη της Σάρτζα, όπου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνολογία. Το Skyway Test Center στη Σάρτζα επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός κοινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου της Δυναμικής Πόλης Νέων. Το πρώτο container Skyway έχει πολύ πιο φθηνό κόστος μεταφοράς, όπου θα κοστίζει περίπου $1 εκατό τόνο ένα χιλιόμετρο, το οποίο όπως είναι αρκετά είναι σημαντικά λιγότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους του υλικού, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου γραμμής Skyway κοστίζει περίπου $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 και 5 φορές χαμηλότερα από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτήν των αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων ή τραμ. Η μεταφορά Unicorn επιτρέπει τη μείωση του κόστου μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με τον σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Και σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια, και αν το συγκρίνουμε με τον αυτοκινητόδρομο, με την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου, ο οποίος είναι υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, βγαίνει πολύ πιο ακριβό από ότι να χτίσουμε μια διαδρομή για με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, διότι για την κατασκευή ενός χιλιόμετρου αυτοκινητόδρομου θα δαπανηθούν περίπου $30 εκατομμύρια.
Και αν το συγκρίνουμε με μετρό, το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι κόστησε στην πόλη περισσότερο από 120 εκατομμύρια δολάρια χιλιόμετρο. Το μονορέλ του Σιάτλ κόστησε πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια χιλιόμετρο, ενώ το Σόνον μονορέλ στην Ιαπωνία πάνω από 180 εκατομμύρια δολάρια χιλιόμετρο. Και εδώ έχουμε μία απλή σύγκριση ανάμεσα στο Skyway και στο μονορέλ, όπου επενθυμίζω ότι είναι διαφορετικές μεταφορές, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Βλέπουμε ότι στην απόσταση διαδρομής στο Skyway δεν έχει όρη, δηλαδή είναι not limited. Στο monorail είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα. Σχετικά με τη μέγιστη ταχύτητα, βλέπουμε ότι στο Skyway, το Skyway μάλλον φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail φτάνει τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, από την έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς, και στο monorail έχουμε βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένο αέρα. Στο τέταρτο έχουμε την απόσταση κίνησης οχημάτων, όπου στο Skyway είναι από 20 έως και 50 δευτερόλεπτα, είναι ουσιαστικά ο χρόνος που χρειάζεται για να έρθει το επόμενο όχημα της γραμμής για να παραλάβει τους επόμενους επιβάτες του, ενώ στο monorail είναι από 5 έως και 20 λεπτά. Και συνολικά, και τέλος μάλλον, σχετικά με την ικανότητα μεταφοράς, στο Skyway έχουμε 500,000 επιβάτες κάθε μέρα, ενώ στο monorail 137,000. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές Skyway σε όλο τον πλανήτη, από ζεστά μέρη και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οι οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το σύστημα γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Θα πάμε λίγο στα πιο πρόσφατα και επίκαιρα νέα, όπου έγιναν ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο, πριν από μερικούς μήνες. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία. Και ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι μετά, σχετικά με το νέο γραφείο στην Λευκορωσία, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Unisystem Technologies βρίσκεται εκεί. Συνολικά υπάρχουν 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές της εταιρείας. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην εταιρεία, στην τεχνολογία ουσιαστικά, όχι στην εταιρεία. Σχετικά με την παραγωγή τώρα. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχει εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξόνων και 7 αξόνων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στη Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο σύγχρονου εξοπλισμού. Και αυτή η παραγωγή ανήκει επίσης στους επενδυτές της εταιρείας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο Εκατεχναπάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υποκατασκευή για βαριά οχήματα. Στο Εμιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 2 διαδρομών 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάσουμε επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια της εταιρείας, τα οποία δημιουργήθηκαν επίσης όλα από το μηδέν, με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών και όλα αυτά μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς, σύμφωνα με τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσει η εταιρεία πολλά στοχευμένα έργα που εφαρμόζει. Αυτά δεν είναι έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί. Για το μέλλον είναι έργα τα οποία ήδη επεξεργάζεται.
Η μάρκα Skyway, η Union Skystream Technologies είναι η εταιρεία της ρίζα ουσιαστικά. Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης και το και Skyward Community μαζεύει χρήματα από τους επενδυτές, τα οποία τα δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Γι' αυτό όλα τα έργα και τα κύματα τα οποία έχει η Union Skystream Technologies ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας. Το 15ο στάδιο ανάπτυξης, σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για την δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες και διατηρητικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς, σε αυτό το στάδιο, το 15ο μπορεί να διαρκέσει περίπου 2 χρόνια. Η διαδρομή υψηλής ταχύτητας ξεκίνησε μία δεύτερη διαδικασία για να πάρει ουσιαστικά η εταιρεία άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπερυψηλής ταχύτητας στη Λευκορωσία. Εάν αρνηθούν, η εταιρεία έχει περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όμως, εκεί πέρα, το κόστος κατασκευής είναι φυσικά πολύ πιο ψηλό. Η έναξη κεφαλοποίησης, η IPO, είναι μία από τις επιλογές κεφαλοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, για να μπορέσουμε να το κάνουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό και με διαφορετικό τρόπο. Η κεφαλοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και με λίγο αργό ρυθμό. Η σοβαρή κεφαλοποίηση θα αρχίσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές και ο ίδιος ο Γιούνις δηλώνει ότι αυτό θα συμβεί φέτος. Και σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια κεφαλοποίηση των μήλων εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια και όχι λιγότερο, θα πρέπει να είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Θα υπάρξουν δεκάδες εκατοντάδες εργά παράλληλα σε εξέλιξη. Θα έχουμε μια εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και πάμε στην τελευταία παρουσίαση για να πούμε τα μερικά πράγματα στο τέλος. Οι παλιοί ίσως να θυμούνται, τώρα θα το πω ουσιαστικά για τους καινούργιους που μπορεί να έχουν δει σήμερα. Στις 21 Ιουνίου η εταιρεία είχε αλλάξει υπόφαση και πήγε επιτέλους στο 14,2 στάδιο. Αυτή είναι λίγο παλιά υπόφαση και έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2019. Όμως, με τον κορονοϊό, πολλά πράγματα, ας πούμε, όχι ακυρώθηκαν, αλλά άλλαξαν ημερομηνίες και γενικά υπήρξαν πολλά μπερδέματα και γι' αυτό λόγο είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια όλων των προηγούμενων υποστάδιων. Πάντως, παρόλα αυτά, καταφέρει η εταιρεία να κάνει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την υπόφαση. Και σε αυτό το υποστάδιο, η εταιρεία κατάφερε στο κέντρο ENA-UST στη Σάρτζα να δείξει τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσιων εμπορεύματων κυβωτίων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και εσωτερικό φινίρισμα στο Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες στα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε ενδιάμεσα στηρίγματα για 2 βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιομέτρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοιχευμένο έργο της κατασκευής φορτίου Skyway στη Σάρτσα προς το λιμάνι Χορφοκάν και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου ENA στην δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Και εκτός από τα επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες ομίλων εταιρεών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιρεών Skyway έχει ήδη σχέδια για το επόμενο υποστάδιο, την δοκιμή
εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, συμμετοχή της Skygo στην Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, καθώς και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία σύμφωνα με τη διοίκηση θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι επίσης μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή του στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με πιστευτικότητα. Πιστεύουν πάντως ότι η ρίδα της αγάγει σταδιακά κατά το 14,2 προστάδιο. Και τώρα θα πω κάποια νέα. Ουσιαστικά δεν είναι κάτι, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλο, όπως ήταν την προηγούμενη φορά που είχα πει, αλλά αξίζει να σημειωθεί. Το είχα ανεβάσει στο chat αυτό. Όσοι το διάβασαν καλώς, θα το ξαναεπαναλάβω μια φορά. Στις 24 του μηνός, δηλαδή πριν από μερικές μέρες, στο Skyway News αναρτήθηκε ένα άρθρο όπου ο ιστότοπος της Βιετναμέζικης έκδοσης κυκλοφόρησε μια δημοσίευση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς Skyway και τις προοπτικές του έργου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτή η δημοσίευση βασίζεται στο άρθρο του SNN με ημερομηνία 22 Ιουλίου. Οι συγγραφείς αυτού του υλικού τίμασαν ιδιαίτερα το σαλόνι του Tropical Unicar. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, ένα ταξίδι σε τέτοια μεταφορά είναι παρόμοιο με το να πετάς σε αεροπλάνο σε πρώτη κατηγορία, δηλαδή first class. Αυτό είναι δυνατό λόγω των άνετων δερμάτινων καρεκλών, ηχείων υψηλής ποιότητας και παραθύρων με καλή ορατότητα. Το Tropical Unicar είναι εξοπλισμένο με ψυγείο και οθόνη 32 ιτσών. Και εκτός από το σχεδιασμό, οι δημοσιογράφοι σημείωσαν τη μεταφορά Skyway μπορεί να μεταφέρει έως και 10.000 επιβάτες την ώρα. Στο σημείο αυτό, η κίνηση θα γίνει πάνω από το έδαφος, η οποία θα ελευθερώσει χώρο για τη γεωργία, τα δέντρα ουσιαστικά και τα μονοπάτια. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το άρθρο. Άμα θέλετε, μπορείτε να το κοιτάξετε στο site της εταιρείας. Ουσιαστικά, γράφουν τα πλεονεκτήματα που έχει το Tropical Unicar. Επαναλαμβάνω ότι το έχω ανεβάσει σε όλα τα chat της εταιρείας και μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Με περισσότερες λεπτομέρειες είναι εκεί πέρα. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σε ευχαριστώ την προσοχή σας. Κράτησα την υποσχεσή μου ότι η παρουσίαση θα έχει μικρή διάρκεια, οπότε ελπίζω να μην σας κούρασε αρκετά. Καλό βράδυ και ελπίζω να έχουμε την επόμενη φορά περισσότερα νέα. Και τα λέμε την επόμενη Τρίτη.